κυκλοφόρησαν οι κάρτες μέλους της ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Δικαίου για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 στο μπάσκετ. Μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά και την κατάκτηση του ανδρικού και εφηβικού πρωταθλήματος, μια νέα σεζόν ξεκινά και για την απόκτηση της κάρτας σε κάθε φίλαθλος συμμετέχει στη φετινή προσπάθεια της ομάδας σε 7 αγωνιστικά τμήματα, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει και όλους τους αγώνες της περίοδου 16-17 σε όλα τα τμήματα του ομίλου. Η κάρτα μπορεί να αποκτηθεί με παρουσία στα γήπεδα Πηλίου και Ζυπαρίου τις απογευματινές ώρες, στους αγώνες της ομάδας, στην είσοδο δηλαδή των γηπέδων, στο φαρμακείο του Ταμεία της ομάδας Κώστα Καραδομά στο Πηλί και με την δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της ομάδας μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Δικαίου. Το τμήμα του μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Δικαίου ξεκίνησε βέβαια, φαντάζομαι, τη νέα περίοδο, την αθλητική, αλλά και την προσπάθεια που είναι συνεχής, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να ενισχύσει και τα οικονομικά της. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει και τι προσδοκάτε από το κοινό? Εντάξει, η ομάδα, όπως είπατε, δεν σταματάει πολύ. Το καλοκαίρι κλείνουμε μόνο μία εβδομάδα ή δύο και προσπαθούμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρυσι, δηλαδή στην πρώτη θέση. Εντάξει, είναι πάντα δύσκολο να παραμείνεις πρώτος και ειδικά στα τμήματα που νικήσαμε πέρυσι, στο αντρικό και το εφηβικό, είναι τα πιο μεγάλα τμήματα και είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα εκεί. Ποιος είναι ο πιο βασικός ανταγωνιστής σας στην κατηγορία που παίζετε? Αν δεν δούμε φέτος τις ομάδες, γιατί γίνονται πολλές ανακατατάξεις στη Ρόδο, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Φαντάζομαι ότι θα μας δυσκολέψουν τουλάχιστον 2-3 ομάδες. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα να σας πω. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση την οικονομική, έχουμε βγάλει και έχουμε δημοσιεύσει και όλα στην κάρτα μέλους που βγάζουμε κάθε χρόνο. Είναι μια καρτούλα η οποία φέτος, λόγω των πρωταθλημάτων, είναι αφιερωμένη στους πρωταθλητές. Και μπορείτε να τη βρείτε στους αγώνες μας, στα γήπεδα του Πηλίου και του Ζυπαρίου. Πόσο φαρμακείο κοστίζει και τι σημαίνει κάποιον που αποκτά αυτή την κάρτα? Ποια είναι τα δικαιώματα που δίνει? Κοιτάξτε, το κόστος είναι συμβολικό, αλλά εμείς λέμε γύρω στα 20 ευρώ. Στην ουσία, με την κάρτα αυτή, εντάξει, μπαίνει στα γήπεδα, κυρίως είναι οικονομική ενίσχυση, έτσι. Ακριβώς. Δεν τη χρησιμοποιούμε κάτι σαν εισιτήριο διαρκείας, αλλά αν κάποιος την δείξει στο γήπεδο, μπορεί να περάσει ελεύθερα και να νιώθει ότι έχει ενισχύσει την ομάδα μας. Ανταποκρίνεται ο κόσμος για ένα παραπάνω λόγο, επειδή είστε και πρωταθλητές, ναι, σε αυτή την κίνηση? Είναι πολύ νωρίς να πούμε. Κάθε χρόνο όμως έχουμε περίπου σταθερές πωλήσεις της κάρτας. Εντάξει, δεν ξέρω τι νούμερα φαντάζεστε, αλλά είναι ούτε πολλά ούτε λίγα. Είναι όσα περιμένουμε. Μπορεί να εξυπηρετήσει, ναι, κάποιες από τις δράσεις. Και βέβαια οι μετακινήσεις είναι αυτές που τρώνε τον παρά, που λένε. Οι μετακινήσεις είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι. Είναι γιατί ένα απλό ταξίδι στην Κάλυμνο μπορεί να κοστίσει και 200 ευρώ. Φέτος έχουμε πιο πολλές ομάδες, οπότε περισσότερα ταξίδια. Ελπίζουμε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχει στηθεί, έχει οργανωθεί το πρωτάθλημα, πώς θα είναι φέτος? Εννοείται η κλήρωση, οι αγώνες, ναι. Έχουν βγει, απλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν βγει ημερομηνίες ακόμα των αγώνων. Ξεκινάμε πρώτο παιχνίδι στο αντρικό, λέω έτσι, με τον Φίβο. Ο Φίβος έχει αλλάξει φέτος. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι γνωριμίας, να το πω. Έχουμε και εμείς νέες προσθήκες στην ομάδα. Θεωρώ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις προσπάθειες του Φίβου, ότι είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά και θα έχουμε ένα σχετικά εύκολο απόγευμα εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Ξεκινάτε με το Φίβο, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι το πρωτάθλημα, έτσι όπως θα εξελιχθεί, θα αναδείξει βέβαια και ή θα δικαιώσει την πρωτεία που πήρατε πέρυσι. Αυτό σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που είπατε πριν ότι έγιναν, τι αλλαγές έχουν γίνει φέτος στην ομάδα, αν έχετε πάρει νέους παίχτες, αν υπάρχουν νέα παιδιά που προήρθαν ίσως και από τις ακαδημίες που λειτουργούν, τα οποία εντάχθηκαν στο εφηβικό ή στο αντρικό? Φέτος οι μεγαλύτερες αλλαγές είναι
ότι φύγανε δύο παίχτες πολύ βασικοί, πήγανε στον Ιπποκράτη, εντάξει, είναι σε πιο μεγάλη κατηγορία, ο Γιώργος Τρύπας και ο Χατζηγιακουμής. Παίχτες που παίζανε πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά με την ΑΕ Δικαίου, βέβαια, χωρίς να θέλουμε να ισοπεδώσουμε τα ταλέντα των παιδιών, έτσι, αλλά ποτέ δεν έχει ξεμείνει από παίχτες η ΑΕ Δικαίου. Έχουμε τους μικρούς, θα μπουν οι μικροί, θα καλύψουν το κενό. Και αν δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν φέτος, θα πάρουν εμπειρίες και θα είναι του χρόνου καλύτεροι, του αντίχρονου ακόμα καλύτεροι. Εσείς συμπληρώσατε με νέους παίκτες? Έχουμε, ναι. Στην ουσία έχει επιστρέψει ένας παίκτης μας που είχε σπουδάσει, ο Νίκος ο Καλής, που πιστεύουμε να βοηθήσει, ψηλός και δυνατός. Και έχουμε ακόμα δύο προσθήκες που είναι χωρίς να. Άμα δεν τους δούμε στον αγώνα, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Κυρίως λόγω της συνέχειας που έχει η ομάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει παίχτες η ομάδα. Φέτος θα παίζει, πιστεύω, θα έχουμε παίχτη γεννημένο του 2001 που θα παίξει σε αρκετά παιχνίδια. Στο αντρικό, έτσι. Νέος και προπονημένος, φαντάζομαι, κατάλληλα. Έχει, ναι. Έχει το συγκεκριμένο, ο Πέτρος ο Καράθωμας, έχει εμπειρίες, έχει παίξει ξανά στο αντρικό και προπονείται με το αντρικό. Οπότε, φανταστείτε τώρα, γεννημένο το 2001, έχει ακόμα μπροστά του πολλά χρόνια να παίξει. Ακριβώς. Και όταν κάποια στιγμή και αυτό το παιδί μακάρι να φύγει, να πάει σε κάποια καλύτερη ομάδα, θα έχει άλλον από πίσω να έρθει να καλύψει τη θέση. Άρα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε δηλαδή το μπάσκετ στην ΑΕ Δικαίου ως ένα φυτώριο που, μέσα από το οποίο αναφύονται νέα ταλάντα και βέβαια προπονούνται με πειθαρχία, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε σχέση με το άθλημα. Ναι, εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε σαν φυτώριο ή σαν ακαδημία που βγάζουμε ταλέντα. Η δουλειά που κάνει ο coach Τζομάκας είναι φοβερή στο θέμα και πειθαρχίας και στο να διδάξει την αθλητική παιδεία και να διδάξει τον μπάσκετ. Και όχι μόνο τους κανονισμούς, έτσι. Το μπάσκετ χρειάζεται μια εξυπνάδα, χρειάζεται λίγο έναν τρόπο σκέψης γρήγορο. Το περνάμε αυτό στα παιδιά. Έχουμε πολλά παιδιά. Πραγματικά είμαστε και λίγο δυσκολευόμαστε. Έχουμε πάνω από 150 παιδιά. Στην ακαδημία, λέτε. Στις ακαδημίες, ναι. Και από αυτά τα 150 θα βρεθούν 10. Θα είναι πιο καλοί, θα ενδιαφέρονται πιο πολύ, έτσι. Δεν αγαπάνε όλοι τον μπάσκετ το ίδιο. Και θα προχωρήσουν στην αντρική ομάδα ή αν είμαστε τυχεροί και βρεθούν. Έχουν βρεθεί ταλέντα, έτσι. Ας πούμε, η Ανθή Χαντζηγιακουμή, αν θυμάστε, είχε τρομερή πορεία και ο Γιώργος Χαντζηγιακουμής, αδερφός της, και ο Γιώργος ο Τρύπας. Δηλαδή, έχουμε ανά καιρούς, όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο πιο συχνά πιστεύω θα εμφανίζονται και τέτοιοι παίχτες στην ομάδα. Εντάξει. Όπως και τώρα ο μικρός που είπα πριν, ο Πέτρος ο Καραθωμάς. Να ευχηθώ καλό πρωτάθλημα και ευχαριστούμε πολύ. Να δικαιώσετε τον τίτλο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε.